Καλώς ορίσατε στο Wooden Elephant. Είμαστε λίγες ώρες πριν το επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι εντός έδρας ενάντια στα αγαπητά μας μοσχάρια από το Σικάγο, τους Chicago Bulls του Dragan Milona. Πριν δούμε τον αντίπαλο, να δούμε τι έγινε χθες στο NBA. Είχαμε λοιπόν μια νίκη για τους Toronto Raptors, άλλη μια νίκη για τους Toronto Raptors. Ξεφεύγουν στην κορυφή. Ενώ επίσης εκτός έδρας κέρασαν και οι Hawks τους Heat και οι Pacers τους Phoenix Suns. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να ξεφεύγουν οι Raptors στην κορυφή. Εμείς είμαστε, αντέχουμε εκεί στην δεύτερη θέση. Στις θέσεις 6 και 7 οι Hornets με τους Pistons και για την 8η θέση Wizards, Nets και Magic. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε ποιος από αυτούς εδώ τους 5 που είπαμε θα βρούμε στα play-off. Έχουμε φτάσει στο 1 τέταρτο, έχουμε παίξει 20 παιχνίδια, οπότε πάμε να δούμε και αυτό που βλέπαμε και πέρσι. Έτσι την βελτίωση ή την μη βελτίωση μας χρόνο με χρόνο. Να ξεκινήσουμε με την επίθεση. Από εκεί που ήμασταν top 10 επίθεση πέρσι, πλέον έχουμε την πρώτη και καλύτερη επίθεση σε όλο το NBA. Στην άμυνα επίσης ωραία τα πράγματα. Από εκεί που ήμασταν στη 19η θέση και λέγαμε ότι εδώ κάτι όλο και κάτι μπορεί να γίνει καλύτερο, έχουμε ανέβει στην 6η θέση. Το 3-point attempt rate, κάτι ήξερα και το έλεγα από πέρσι, ήμασταν πολύ χαμηλά, ήμασταν στην 25η θέση πέρσι και γενικά όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν στο bottom 10, έχουμε ανέβει πλέον στη δεύτερη θέση. Ενώ στην ευστοχία λίγο μένει για να μπούμε μέσα στην πρώτη δεκάδα, είμαστε στην 11η θέση με σχεδόν ίδιο ρεκόρ με πέρσι. Ναι, αυτά τα πράγματα αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα στα 4 factors είμαστε πρώτοι στο effective field goal percentage, ενώ δεν είμαστε στις τελευταίες 10 θέσεις στη σχέση βολών με field goal attempts. Αυτό είναι το free throw factor. Δεν είναι και τόσο σημαντικό, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ στην άμυνα είναι ότι από εκεί που ήμασταν 21, σχεδόν τελευταίοι στο defensive rebound rate, πλέον είμαστε πρώτοι. Okay, τα άσχημα νέα βέβαια στην άμυνα είναι ότι δεν υποχρεώνουμε τον αντίπαλο να κάνει τόσο πολλά λάθη, αλλά αυτό, έχουμε παραμείνει. Τι έχουμε παραμείνει, έχουμε γυρίσει την άμυνά μας από εκεί που ήταν μια μέτρια άμυνα και καλά, ξέρω εγώ, έως κακή. Είμαστε μία από τις 10 καλύτερες άμυνες. Okay, οπότε όλα αυτά εδώ πέρα θετικά. Να δούμε λίγο στα lineups τι γίνεται. Με διαφορά η βασική πεντάδα είναι αυτή που παίρνει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα έχουμε την αλλαγή που βγαίνει ο Brogdon και μετά μπαίνει ή ο Ιλιασόβα ή ο Κόνατον. Οι πεντάδες δηλαδή 2 και 4. Έχω σημειώσει 4 πεντάδες στις οποίες λείπει ο Γιάννης. Αυτές είναι οι 5, 7, 10 και 11. Εκεί λείπει ο Γιάννης. 3 από αυτές τις 4 είναι άσχημες. Μείον 22, μείον 23 και μείον 35. Ενώ μόλις μία είναι θετική, είναι αυτή στην οποία βγαίνει ο Γιάννης και μπαίνει ο Έρσαν στη θέση του, η πεντάδα νούμερο 10. Ενώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε στο νούμερο 16. Στο νούμερο 16 είναι η περίφημη small ball πεντάδα, στην οποία βγάζουμε τον Μπρουκ Λόπες και βάζουμε τον Έρσαν. Έχει παίξει μόλις 12 λεπτά, αλλά είναι αρνητική. Λέγαμε ότι με αυτή την πεντάδα θα τελειώνουμε τα παιχνίδια. Έχουμε παίξει μόλις 12 λεπτά, αλλά δεν τα πήγαν καλά αυτή εδώ πέρα οι 5. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα και επίσης, άμα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε για play-off, τα play-off δεν είναι απλά τι έχεις κάνει στη regular season. Τα play-off είναι και ο αντίπαλος, έτσι. Τι παίχτες έχει ο αντίπαλος και πώς παίζει ο αντίπαλος. Οπότε, εντάξει, okay, να το ξέρω αυτό. Πέρα αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι χωρίς τον Γιάννη ζοριζόμαστε. Χωρίς τον Γιάννη ζοριζόμαστε. Ένας Γιάννης ο οποίος στο MVP award tracker που έχει το basketball reference είναι πρώτο φαβορί. Ίσως, ναι, αν δίνανε τώρα ένα βραβείο, MVP, ίσως να το έπαιρνε αυτός, αλλά εντάξει, okay, έχουμε άλλα 3 τέταρτα να διανύσουμε. Να περάσουμε στον επόμενο αντίπαλο, να περάσουμε στους Chicago Bulls. Δεν τα πάνε και τόσο καλά, έχουν 3 συνεχόμενες σίτες, ρεκόρ 2-8 στα τελευταία 10 παιχνίδια. Τελευταία τους νίκη ήταν με τους Phoenix Suns που κερδίσαν εντός έδρας, εντάξει, εκεί δεν τα καταφέραμε εμείς να τους κερδίσουμε. Έχουν πολλούς τραυματισμούς με σημαντικούς παίχτες, όλοι αυτοί εδώ πέρα που βλέπεις είναι σημαντική. Στο προηγούμενο παιχνίδι μας είχαν δυσκολέψει στην αρχή. Είχε αρχίσει ο Τζαμπάρι Πάρκερ να πετυχαίνει τρίποντα. Και ο ρούκι τους έκανε ένα καλό παιχνίδι. Αυτός εδώ που λέμε ότι είναι κρίμα να μην είναι λίγο πιο ψηλός. Μετά όμως αρχίσαν τα λάθη και από τον Λαβίν και από τον Πάρκερ και το πήραμε ψηλεύκολα το παιχνίδι. Να θυμηθούμε λίγο ποιοι είναι οι Chicago Bulls, να δούμε την πεντάδα τους. Οι Chicago Bulls του Doug Collins. Ο Michael Jordan είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος, ναι, δεν πιάνεται επιθετικά κυρίως. Καλώς και στην άμυνα είναι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουν στη θέση του point guard τον John Paxson. Εντάξει, μέτριος παίχτης. Ένας παίχτης ο οποίος σουτάρει πολλά τρίποντα. Έχει ένα 3-point attempt rate γύρω στο 10%. Έτσι, ένα στα 10 σουτ να σουτάρει ένα τρίποντα. Ψιλοξωφρενικό αυτό εδώ πέρα από τα μεγαλύτερα στο NBA.
Μετά έχουν την αδυναμία βέβαια στις θέσεις 3 και 5 ο Κορζίν, εντάξει ωραίο το μουστάκι του, αλλά ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Και ο Τζιμ Μπάνκς τώρα που πας εκεί πέρα. Έχουν ένα power forward ο οποίος είναι πολύ καλός στην άμυνα, όχι όμως καλός στην επίθεση. Ταιριάζει θα έλεγες από αυτή την έννοια με τον Μάικλ Τζόρνταν, αλλά όχι, δεν είναι για πολλά πράγματα. Δυστυχώς οι Bulls έτσι όπως τους βλέπουμε θα... Δυστυχώς για τον Μάικλ Τζόρνταν μάλλον σε αυτήν εδώ την ομάδα που είναι, κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία σαν ένας παίκτης ο οποίος θα παίρνει τον τίτλο του πρώτου scorer και η ομάδα δεν θα κάνει τίποτα σαν τον Oscar Schmidt ένα πράγμα. Για να αλλάξει αυτή την περικατάσταση θέλουν σίγουρα έναν καλύτερο center και μετά ξέρω εγώ να σταθούν τυχεροί σε κανένα draft, μπας και κάνουν draft κανέναν Hall of Famer. Έτσι δύσκολα πράγματα αυτά, πώς να κάνεις draft Hall of Famer τώρα στη θέση ξέρω εγώ point guard, small forward. Ναι, αλλά... Εντάξει, τώρα έχουν μια αισιοδοξία πέρα από τον Michael Jordan, είναι και ο σπόνσορας του Michael Jordan ο οποίος ρίχνει λεφτά, θα πάρουν εκεί καμία παραπάνω βολή αλλά θέλουν και τύχη. Τώρα λες σε κανένα επόμενο draft να κάνουν την έκπληξη να τους κάτσει κανένα Hall of Famer, δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Ενώ το είδος του παιχνιδιού που παίζουν οι Chicago Bulls βλέπουμε εδώ, έχουν τρεις παίχτες στην επίθεση, τρεις παίχτες στην άμυνα. Ο Doug Collins φοβάται και λέει στους δύο παίχτες να κάτσουν στην άμυνα πίσω. Ναι, ζόρικα τα πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο προπονητής. Μάλλον θέλουν και έναν άλλον έναν προπονητή, ξέρω. Εντάξει, όχι Hall of Famer προπονητή επίσης, δηλαδή πόση βοήθεια άλλη να δώσει τους Chicago Bulls. Να περάσουμε στα σχόλια. Ο Seth δεν μπορεί τον Thornmaker και θέλει στη θέση του τον Wood και μου αφήνει και αυτό εδώ πέρα εδώ με τον Βασίλη Λεβέντη για την ηλικία του Thornmaker. Εντάξει, ο Thornmaker λίγο τώρα λέμε έτσι, πολύ λίγο να μην άξιζε να γίνει draft ενώ ήταν σε ηλικία που δεν έπρεπε να γίνει. Τώρα εντάξει, τώρα περάσουμε εξασμένο όλα αυτά εδώ πέρα. Ο Coco Mike λέει, μας υπενθυμίζει ότι ο στόχος μας είναι να περάσουμε τον πρώτο γύρο των play-off, σίγουρα, ναι, αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε μία από τις καλύτερες ομάδες του NBA, γιατί όχι να μην πάνε και παραπάνω, σίγουρα έτσι όπως το λες είναι ότι εμείς αυτό θέλουμε, αλλά γιατί όχι και τον παραπάνω. Ο Νίκος Πετρουλάκης λέει να κάνω υπότιτλους γιατί θέλει λίγο δουλίτσα παραπάνω, να κάνω και transcribe και translate, δεν είναι λίγο δουλίτσα παραπάνω, είναι καλό είναι σαν ιδέα, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά, δεν είναι λίγο παραπάνω δουλειά. Φολικέρκο είναι αισιόδοξο με τη δει μέχρι στιγμή γιατί λέει ότι εντάξει θα μας κερδίσουν σε ένα παιχνίδι αλλά όχι σε μια σειρά playoff αντίπαλοι σαν τους Charlotte Hornets. Ο Τραγέλαφος λέει για Voodoo του Jason Kidd, δεν ξέρω, ίσως η ατυχία δηλαδή ήταν Voodoo του Jason Kidd, μπορεί. Ο Κόνατος λέει ότι βραχυκύκλωσε η ομάδα εκεί που παίξαν δυνατή άμυνα στο Γιάννη και είναι αυτό τροφή για σκέψη στα play-offs γιατί έτσι θα παίξουν οι αντίπαλοι. Το ίδιο λέει και ο Αντώνης ότι φάνηκαν εδώ οι αδυναμίες μας και του Γιάννη λέει αλλά και της επίθεσης μας. Παιδιά, διαφωνώ, δεν ήταν καμία αδυναμία σε αυτό πέρα το παιχνίδι με τους Charlotte Hornets. Η μπάλα γύρισε, βγήκε έξω σε παίκτη ο οποίος ήταν ελεύθερος για τρίποντο, wide open 3. Και το έχασε αυτός εδώ ο παίχτης. Ναι, δεν ανησυχώ. Το τρίποντο έγινε. Ήταν με, έτσι όπως έχουμε ακούσει από μικρή, με καλές προϋποθέσεις. Δεν μπήκε μέσα. Αυτό. Αν και λες στη συνέχεια ότι ο λόγος που δεν μπήκε μέσα ήταν ότι είχε σπάσει η ψυχολογία μας. Αυτό ίσως έχεις και ένα δίκιο. Γιατί και στην τελευταία φάση ο Μίντλτον την έδωσε την μπάλα στον Μπλέτσο αντί να σουτάρει το τελευταίο τρίποντο. Αυτό ναι, εκεί ίσως έχεις δίκιο. Σε αυτό που δεν έχεις δίκιο είναι που λες για τον Maker και για τον Henson θέλεις να φύγεις. Έχω ξαναπεί, ο Maker είναι καλός να τον έχεις εκεί στο μπάγκο στα playoff μπας και σου γυρίσει κανένα αφύρωπο παιχνίδι. Έχει την ικανότητα, το έχει ξανακάνει με τους Boston Celtics. Και ο Henson είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίχτες. Δηλαδή δεν μπορώ να πω άσχημα λόγια εγώ για τον Ιωάννη Henson. Ο George λέει τέλος για τον Χρήστο Μίτλτον. Σκληρή κριτική. Αν το συγκρίνεις λέει με τον Jimmy Butler και με τον Bill, μόνο στεναχώρια σε πιάνει. Ας τον συγκρίνουμε λοιπόν. Τον Chris Middleton με τον Bill και τον Butler. Ας δούμε τα playoff, τα περσινά playoff. Ναι, βλέπεις ξεκάθαρα ότι ο Bill και ο Butler είναι στο top 20 των guard ή των forward με βάση το PER. Εντάξει, ψιλογρήγορα έκανα μια σύγκριση. Φυσικά πρώτος είναι ο LeBron James, δεύτερος ο Giannis, ενώ ο Middleton είναι... Ναι, δεν συγκρίνεται με τον Bill και τον Butler. Ο Middleton είναι στην 7η θέση, ενώ οι άλλοι δύο είναι, είπαμε, στην 19-20. Οπότε ο Middleton, αν το συγκρίνεις, δεν σε πιάνει στα αναχώρια, λες τι παιχαράς είναι αυτός. Και να τον έχουμε όχι για άλλο ένα χρόνο, να τον έχουμε για άλλα 15 χρόνια τον Χρήστο Middleton. Sorry κιόλας, έτσι. Εγώ τον προτιμώ από τον Jimmy Butler. Είναι καλύτερο στην άμυνα, αλλά δεν ταιριάζει με τον Γιάννη. Ο Bill και αστεριάζει λίγο περισσότερο με τον Γιάννη. Είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, okay, εντάξει. Δεν είναι. Είναι και τα συμβολέα στη μέση. Να περάσουμε στο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή από το Instagram. Ο Δημήτρης ήταν αυτός που έλεγε: δεν έχουμε δει καθόλου τον DJ Wilson. Αυτός ο DJ Wilson.
Εκτός αν εννοείται τον έχουμε δει να παίζει. Ναι, έχει ένα δίκιο, αλλά τέλος πάντων, νάτος εδώ πέρα στο Instagram. Επίσης ο Χρήστος εδώ πέρα έχει κάνει διαγωνισμό, έκανε μάλλον ένα διαγωνισμό για να μοιράσει εισιτήρια. Μία από τις ερωτήσεις ήταν ποιος ήταν ξάδερφός του. Ξάδερφός του είναι ο Τζος Πάουελ που ήταν και στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν το ξέραμε, το μάθαμε και αυτό. Για να τελειώσουμε βεβαίως με τον Μάθιου Ντελαβεντόβα, αβοκάντο πάνω σε αυγά με ψωμί. Θα κάνω live, και θα έχω και ένα αβοκάντο μαζί μου, δεν ξέρω. Θα το έχω το αβοκάντο, μπορώ να το φάω μό. Ίσως να κάνω μια ομελέτα, δεν ξέρω, πάντως το αβοκάντο θα το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω γιατί δεν παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φοβώ τον έλα. Οπότε σας δίνουμε Ντελαβεντόβα, μας δίνετε Corver. Έτσι απλά, έτσι.